Λοιπόν, εδώ είμαστε για να ανοίξουμε την συζήτηση γύρω από μια επίσκεψη οποία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει να κάνει με τον πρόεδρο τη Γερμανία. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη, ο οποίο είναι μαζί μα. Καλησπέρα σα, πρόεδρο ενό Ένωση Τιμάτων ε, είμαι συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκηση Γερμανικών Οφειλών. Λοιπόν, κύριε Σιγκελάκη, ε, μια επίσκεψη η οποία από την πρώτη στιγμή η οποία έγινε γνωστή, σε ότι έχει να κάνει με το πρόγραμμα του κ. Στάιν Μάιερ, ο οποίο θα βρεθεί και στην Κρήτη τις επόμενε ημέρε, έχει προκαλέσει έτσι, αναστάτωση. Και όταν το λέω αναστάτωση, σε ό,τι έχει να κάνει κυρίω με το τι είναι εκείνο το οποίο θα πει. Περιμένετε εσεί να πει κάτι. Κοιτάξτε, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία και από τη στιγμή που αποφασίζει ένας Γερμανός πρόεδρος να έρθει στην Ελλάδα και ζητάει να επισκεφθεί ένα εμβληματικό μαρτυρικό χώρο, χωριό όπως είναι η Κάντανος Κάντα. από τα οικουμενικά μνημεία της ναζιστικής θηριωδίας αλλά θα έλεγα και της, του μεγαλείου της, της αντίστασης των, των Ελλήνων ε, από τη στιγμή που παίρνει αυτή την απόφαση και ζητάει να κάνει αυτή την επίσκεψη, θα περίμενε κανεί ότι έχει κάτι να εξαγγείλει, ε. ότι κομίζει κάποιο μήνυμα και φυσικά ε, και μόνο η παρουσία του εκεί υποδηλώνει ότι ε, υπάρχει μια ιστορική εκκρεμότητα μεταξύ των δύο χωρών, η οποία αναμένει την επίλυσή τη. Δηλαδή το ζήτημα των γερμανικών οφειλών. Ωστόσο, αμφιβάλλουμε αν ο Γερμανός Πρόεδρος με βάση τα μέχρι τώρα μηνύματα πριν έρθει στην Ελλάδα, ε, δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση, δεν έχουμε το κλίμα ότι σκοπεύει να δράξει την ευκαιρία για μια τολμηρή κίνηση ανάληψης της ευθύνης για τα ναζιστικά εγκλήματα στην Ελλάδα, μια κίνηση που θα άλλαζε τελείως την εικόνα τη σημερινής κατάστασης που είναι βαλτωμένη, που η Γερμανία αρνείται επί να αναλάβει την ευθύνη της ως οφείλη για τα αποτρόπια εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε το Τρίτο ράχ εδώ, κάνει, χρησιμοποιεί κάθε μέσο, κάθε τερτύπη για να αποφύγει ε, να εκπληρώσει τις απαράγραφτες υποχρεώσεις καταπατά την ίδια της την υπογραφή στη Συνθήκη του Λονδίνου του 1953 και αναρωτιέται κανείς, είναι δυνατόν μια χώρα που α, θέλει να ηγηθεί της Ευρώπης και του κόσμου να α, έχει σκελετού στην τουλάπα και να μην εκπληρώνει ούτε τις διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει. Γιατί όμως πιστεύετε ότι γίνεται αυτή η επιλογή να έρθει στην Κάνδων, αφού όπως λέτε και εσείς, τουλάχιστον σε επίπεδο εκτιμήσεων, δεν ξέρω αν θα μας διαψεύσει ο ίδιος κατά την επισκεψή του, δεν αναμένεται να πει κάτι. Ε, γιατί ακριβώς πιστεύετε εσείς ότι κάνει αυτή την επιλογή να έρθει στην Κάνδων. Νομίζω ότι κάνει την επιλογή δεν ξέρω, δεν θέλω να προκαταλάβω, αλλά φοβό, φοβόμαστε και αυτό το αποτυπώσαμε και στην ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών που κυκλοφορήσαμε με αφορμή ε, την ε, επέτειο του όχι ε, την 28 Οκτωβρίου και την επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου. Φοβούμαστε ότι είναι μια κίνηση με την οποία θέλει να ρίξει στάχτη στα μάτια. Mm. Στα μάτια των Ελλήνων. Να έρθει να πει δυο γλυκέ κουβέντε, που όμω δεν θα είναι συγγνώμη. Θα είναι κάτι ίσω σαν αυτό που είπε σήμερα α, στη Θεσσαλονίκη, στο χώρο του υποανέγερση Μουσείου Ολοκαυτώματο, ότι ω Γερμανό πρόεδρο αισθάνομαι ντροπή για την ναζιστική φρίκη. Ένα τόσο όσο, δηλαδή. Μία δήλωση ναι. τόσο όσο ενδεχομένω για να παραμείνει να αιωρείται. Ναι, ναι. Ε, ξέρετε, τώρα όμω εμεί ε, έχουμε ακούσει <laughs> ανάλογε δηλώσει. Το 2014 ήμουνα ε, παρόν στου Λιγκιάδε Ιωαννίνων. Είχε έρθει ο τότε πρόεδρο Γιώργι Γκάουκ, ο οποίο μάλιστα ήταν και πάστορα, ε, και ήξερε να πει δύο λόγια συμπόνιας. Ε, τα ακούσαμε. Νομίζω ότι εξάντλησαν την, ε, χρησιμ, τη χρησιμότητά τους, ε, τα περιθώρια τους, να, ε, αυτό, αυτά τα λόγια. Δεν μπορούν να συμβάλλουν σε κάτι θετικό πλέον. Ε, χρειαζόμαστε τώρα... Μια καθαρή συγγνώμη, ε, χωρίς περιστροφές, χωρίς αστερίσκους, ε, να εκ, εκφέρει τη, τη συγγνώμη και όχι απλώς οδύνει ή ντροπεί ή κάτι σχετικό. Και αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνει επιτέλους η ντροπη η κατι σχετικο και αυτο σημαινει οτι αναλαμβανει επιτελους η γερμανια την ιστορική της ευθύνη. Την ιστορική της ευθύνη για το πένθος, τον πόνο, την λαιλασία, την καταστροφή της χώρας που προκάλεσε στην Ελλάδα στα όρια της γενοκτονίας. Mm. Και αν αυτό γίνει, τότε ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την ε, δίκαιη επίλυση του μείζωνο ζητήματος των γερμανικών οφειλών, που όσο παραμένει ανεπίλητο, με αποκλειστική ευθύνη της, της Γερμανίας, ε, σκιάζει τις σχέσεις των δύο χωρών, και ε, δεν επιτρέπει να προχωρήσουμε σε ουσιαστική ε, φιλία και συνεργασία ε, οι δύο λαοί. Πάντως αυτή την ιστορική ευθύνη και τις εξελίξεις οι οποία, τις οποίες θα έφερνε ε, η ανάληψη της ευθύνη αυτής δεν φαίνεται να, να είναι η Γερμανία διατεθειμένη, τουλάχιστον προς το παρόν να την αναλάβει και δεν ξέρω κύριε Συγκελάκη ε, ποια, θα είναι, ποια θα έπρεπε να είναι ενδεχομένω και η δικιά μας στάση, ως Ελλάδα αν... Ε, θα έπρεπε να έχουμε κάνει ήδη κάτι άλλο. Το λέτε πολύ σωστά. Θα έπρεπε ήδη το να έχει υλοποιηθεί η ρητή και ξεκάθαρη απόφαση της ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019 που δίνει εντολή στην τότε και την, και την, την επόμενη και κάθε κυβέρνηση να λειτουργήσει με στεναρό και αποφασιστικό τρόπο στην κατεύθυνση διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Ε, ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει από τότε, Έχει μόνο, έχουν μόνο επιδοθεί δύο ρηματικέ διακοινώσει, αλλά υπήρχε ένα ολόκληρο οδικό χάρτης με ενέργειες που μπορούσαν να γίνουν περαιτέρω διεθνοποίηση του ζητήματο, προσφυγή σε διεθνεί οργανισμού, άλλε ενέργειε που να πιέσουν πολύ τη Γερμανία, γιατί ξέρετε και έχουμε πλέον βεβαιότητα γι' αυτό από τα πολλά ταξίδια που έχουμε κάνει στη Γερμανία και τις επαφές με Γερμανούς και αξιωματούχους και δημοσιογράφους ενοχλεί πάρα πολύ τη γερμανική κυβέρνηση κάθε φορά που ανακοινούμε το θέμα των αποτρόπιων εγκλημάτων που έχει κάνει στην Ελλάδα. Το θεωρούν ότι πλήττει και ίδια το γόητρό του. Έχουμε λοιπόν όπλα στη φαρέτρα μας, οφείλουμε να τα αξιοποιήσουμε και εφόσον α, αυτά τα όπλα τα διπλωματικά ε, δεν πετυχαίνουν το σκοπό τους, δηλαδή να πείσουν τη Γερμανία α, να τηρήσει τη συνθήκη του Λονδίνου που έχει υπογράψει, που έχει συνυπογράψει. Εφόσον λοιπόν δεν πετύχουμε να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τότε πρέπει να ανοίξουμε διάπλατα την δικαστική οδό διεκδίκηση. Δικαστική οδό. Ξέρετε, θέλω λίγο να μείνω στο κομμάτι τη διπλωματία και το λέω αυτό επειδή είναι σε εξέλιξη η, η επίσκεψη του, του πρόεδρου τη Γερμανία. Το διπλωματικό παιχνίδι και η διπλωματική σκαγέρα είναι πολύ σύνθετη και είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα μπορούσε όμω να προκληθεί εντό και εκτό εισαγωγικών ο Γερμανό από την ελληνική ηγεσία στο να λάβει μια τέτοια δήλωση σε μια δημόσια έτσι, τοποθέτηση. Το Εναι, λέτε πάρα μας. πολύ σωστά, το επισημαίνετε πολύ σωστά. Δεν βλέπω το λόγο για να μην γίνει μια τέτοια δήλωση. Δεν βλέπω το λόγο, δηλαδή, η πρόεδρο τη Δημοκρατία που τον συνοδεύει στη Θεσσαλονίκη, θα τον υποδεχθεί στο προεδρικό μέγαρο στην Αθήνα. Κανονικά θα έπρεπε να είναι εδώ. Περιμένουμε να έρθει η πρόεδρο Δημοκρατία στην Κάντανο. Θα είναι και μια, αν θέλετε, απόδειξη σεβασμού και τιμή στη μνήμη των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας ε, να έρθει. Ο Φίλιππ πάντως έχει την ευκαιρία ενώπιον του να θέσει με ευθύ τρόπο το ζήτημα. Ε, δεν είναι μια κίνηση προσβλητική κάθε άλλο. Είναι μια κίνηση που υπηρετεί την αλήθεια και τη δικαιοσύνη και οφείλει ως εκ, του, εκ της θέσεώς της, ως, ε, ως εκ του υψηλότατου αξιώματος που έχει να ε, θέσει το θέμα ενώπιον του Γερμανού Προέδρου. Όπως οφείλει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θα τον συναντήσει αύριο, να θέσει το θέμα. Και οι πολιτικοί οι αρχηγοί, αν σύμφωνα ισχύουν οι πληροφορίες ότι θα συναντηθούν ε, με τον... θα συναντήσουν τον Γερμανό Πρόεδρο ε, αύριο στην Αθήνα, οφείλει η ελληνική πολιτιακή και πολιτική ηγεσία ξεκάθαρα να θέσει το ζήτημα, ακόμα και αν ο Γερμανός Πρόεδρος δεν είναι ο αρμόδιος, γιατί είναι η κυβέρνηση αρμόδια, mm -hmm. οφείλει να λάβει ένα κλίμα, να γυρίσει πίσω στη χώρα του και να καταλάβει ότι τα πάντα εδώ περιστρέφονται γύρω από τις γερμανικές αποζημιώσεις, από τις γερμανικές οφειλές και ότι αν δεν λύσει το θέμα αυτό η Γερμανία δεν μπορεί να προσβλέπει σε τίποτα, δεν μπορεί να προσβλέπει σε ένα ανέφελο μέλλον. Αν δεν το κάνει η Ελλάδα αυτό, αν δεν το κάνουν οι εκπρόσωποι μας αυτό, κατά αυτή την επίσκεψη έχουμε χάσει μια ευκαιρία. Ε, θεωρώ ότι θα είναι... Ή και για να προσθέσω στο ερώτημα και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, έχουμε δώσει και ένα επιχείρημα στη Γερμανία ότι να οι Έλληνες δεν έθεσαν κάποιο θέμα. Ε... Εκ των πραγμάτων, οι Γερμανοί ε, εκλαμβάνουν όσο αδυναμία ε, την, ε, την ευγένειά μας, την υποχωρητικότητά μας, όπως θέλετε πείτε το, την εκλαμβάνουν δυναμία αδυναμία και την εκμεταλλεύονται. Και θέλω να σας πω το εξής. Είναι πολύ που λένε, μα έχουμε τόσα ζητήματα τώρα να θέτουμε το θέμα των γερμανικών φιλών. Αλήθεια, είδατε εσείς πουθενά την υποστήριξη της Γερμανίας. Όταν η Ελλάδα ήταν η μηχανή και ε, ε, χρειαζόταν οξυγόνο για να επιβιώσει, Τότε είδαμε τη Γερμανία, ηγούμενη τη Ευρώπη, να έρθει να τη περνάει τη θηλιά του μνημονίου με επονίδη στου όρου που από του οποίου δεν θα ξεμπερδέψουμε μετά από ούτε Ίσως μετά και από πολλέ ιστορικά αποθυμένα, λέτε. Βεβαίω. Το έλεγε ο Μανούλη ο ότι δεν μα συγχωρούν την, την ε, μάχη τη Κρήτη, δεν μα συγχωρούν την εθνική αντίσταση. Γιατί πρώτα αυτή εδώ η χώρα, αυτό ο λαό που είναι μικρό σε αριθμό αλλά μεγάλο σε ψυχή ε, έδωσε ένα αλυσμόνητο μάθημα στους Γερμανούς εισβολείς και κατακτητές. Η Ελλάδα με το όχι του 40 και την πρώτη νίκη της αντιφαστικής συμμαχίας πριν ακόμα αυτή συγκροτηθεί και στη συνέχεια με τον παλαϊκό ξεσηκωμό της μάχης της Κρήτης και την εθνική αντίσταση αναπτέρωσε το ηθικό των σκλαβωμένων λαών της Ευρώπης και απέδειξε ότι η αντίσταση του λαού θα φέρει την νίκη, θα φέρει την απελευθέρωση όπως και έγινε και έλεγε μάλιστα ο Μανούλης Ογλέζος ότι χάρη στον, λα... στον λαό της... της Ελλάδας την αντίσταση και τη θυσία του ε, έγινε κατορθωτό να λυτρωθεί ολόκληρη η ολόκληρη Ευρώπη αλλά και η ίδια η Γερμανία από το ναζιστικό εφιάλτη Κάτι που έλεγε ο, ο Μανώλη Ογλέζο, ουδέποτε η Γερμανία πρέπει να ξεχάσει. Mm. Όμως βλέπουμε ότι όχι μόνο το έχει ξεχάσει, αλλά αντίθετα, αντί να αποδώσει δικαιοσύνη και αποζημίωση, τι κάνει η κυρία Σφαγιανάκη. Δίνει τα τριάκοντα αργύρια των λεγόμενων γερμανικών, των περιβόητων γερμανικών Ιδρυμάτων, Ελληνογερμανικό Ιδρύμα Νεολαία, Γερμανικό Ταμείο για το Μέλλον, Ελληνογερμανική Συνέλευση, όχι για να αποζημιώσει όχι για να κλείσει τις πληγές, αλλά για να εξαγοράσει συνειδήσεις, για να πλαστογραφήσει την ιστορική αλήθεια, για να διασπάσει το κίνημα της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, για να ενταφιάσει τις ελληνικές αξιώσεις. Εμείς τους λέμε ότι η ναζιστική Γερμανία ισοπαίδωσε την Κάντανο, δεν θα επιτρέψουμε η δημοκρατική Γερμανία να ισοπεδώσει τη μνήμη και να ενταφιάσει τη δικαιοσύνη. Μένει να δούμε και τι είναι εκείνο το οποίο θα υποθεί και αν θα υποθεί κάτι είτε επικριτικού εδάφου είτε συνολικά κατά την επίσκεψη του Πρόεδρου Γερμανία. Είναι μια επίσκεψη με πολλού συμβολισμού, με πολλέ υποσχέσει, η οποία όμω για να εξελιχθεί θετικά οφείλει η πολιτική τάξη της χώρας και η πρόεδρος της Δημοκρατίας ε, να σταθούν αντάξει των περιστάσεων. Έτσι. Διότι ε, α, πραγματικά όπως το είπατε πριν αν αποχωρήσει ο γερμανός πρόεδρος με την εικόνα ότι στην Ελλάδα έχουν συμβιβαστεί mm -hmm. με, με το ότι δεν γίνεται τίποτα στο θέμα αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι θα σκληρύνει έτσι περαιτέρω η γερμανική πολιτική. Και αυτό που έλεγα πριν είναι ότι ούτε στο θέμα με την Τουρκία, στις σχέσεις με την Τουρκία, ούτε σε κανένα άλλο εθνικό θέμα βλέπουμε τη Γερμανία στο πλάι μας. Να έχει εκτιμήσει δηλαδή το ότι δεν την πιέσαμε στο θέμα των γερμανικών αποζημίωσεων. Το αντίθετο. Λαμβάνει ακριβώς το αντίθετο μήνυμα. Άρα, μια κυβέρνηση και μια πολιτική τάξη που σέβεται την ιστορική της ευθύνη οφείλει να θέσει το θέμα με ξεκάθαρο τρόπο ενωμένα, με ομοψυχία, αλλά και αποφασιστικά. Κύριε Συγκελέξη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα και εγώ ευχαριστώ. συζήτηση. Μέχρι θα είμαστε, θα, θα, είμαστε στην Κάντανο. Mm -hmm. ε, αύριο, μάλιστα στι 12.30 το μεσημέρι, έχουμε συνέντευξη τύπου στο Εργατικό Κέντρο Χανίων. Θα έχουμε επιζώντε τη κατοχή από την Κάντανο και από μαρτυρικά χωριά τη Κρήτη, mm -hmm. από άλλα μαρτυρικά χωριά. Ε, θα είναι εκπρόσωποι του Εθνικού Συμβουλίου, καντανιώτε, ε, να αναπτύξουμε τι απόψει μα, να δείξουμε ότι ο λαό δεν δεν δέχεται, ε, δεν δέχεται δέχεται ούτε τα καθρεφτάκια, ούτε δέχεται να του βάλουν στάξη στα μάτια. Σας ευχαριστώ πολύ.